επισημότητα των στιγμών μέσα σε αυτήν τη φιλόξενη αίθουσα. Θα έλεγα πιο πολύ μας μαζεύει σαν φίλους και σαν ένα κοινό γίγνεσθε από την αφετηρία όλων των παιδικών μας χρόνων, μέσα σε αυτήν την επισημότητα των στιγμών και μετά μας μαζεύει σαν στρατιώτες. Σε αυτήν τη φιλόξενη αίθουσα, εάν δούμε δεξιά, συστολίζει ένας υπέροχος πίνακας κυριακή. Από εκεί ξεκίνησε ο τόπος και πορεύτηκε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Όπως επίσης, αν δούμε στο πάνελ, βλέπουμε θεσμικούς παράγοντες αυτού του τόπου, οι οποίοι έχουν τη δική τους κομματική προέλευση και ταυτότητα. Αλλά τους διακρίνει ένα παρελθόν εφηβικό που μεγαλώσανε είτε μέσα σε αμφιθέατρα, είτε μέσα σε διάφορες συζητήσεις πολιτικές, με τα δόγματα, και θα πάρω την σκητάλη από αυτό που πολύ σωστά είπε ο αντίμαχός μας, από κάποιες αυταπάτες. Ξεκινήσαμε όλοι ίσως από το αιώκενά του το ίδιο συμπάνε. Από εκεί και πέρα, μετά από 35 ολόκληρα χρόνια, είδαμε ότι συμφωνήσαμε σαν μια κοινωνία στο περνώντας βέβαια από την Ευρώπη των λαών και των τραπεζών και από πολλά διάφορα στάδια στο ότι η Ευρώπη είναι το μέλλον των επόμενων γενιών. Κάνοντας μια ολόκληρη γενιά, 35 ολόκληρα χρόνια από το 1981. Μέσα σε αυτή τη γενιά λοιπόν βλέπετε ξανά όσον αφορά το δικό μου τομέα την οδοντιατρική. Γι' αυτό σας λέω ότι το λένε οι οικονομολόγοι της υγείας. Ότι όταν βλέπεις ανθρώπους χωρίς δόντια να μιλούν στην τηλεόραση ή δίπλα μας, βλέπεις την ποιότητα ζωής. Εκεί καταλαβαίνεις, ας αφήσουμε τον πόνο. Και είναι πολύ τραγικό να βλέπεις παιδάκια να έρχονται με πόνο στα ιατρεία και τους γονείς να μην μπορούν να πληρώσουν γι' αυτό. Κυρίως να βλέπεις αυτό το ελληνικό, θα πάω στο αρχαίο ελληνικό, στην αρμονία και στο κάλος, το οποίο συνοδεύει πολλές φορές την οδοντιατρική, και να βλέπεις αυτό το φαινόμενο με τους γέροντες ή ακόμη και τους μεσήλικες να μιλούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς λόγια, και αυτό που μας θυμίζει με τα σοσιαλιστικές χώρες ή κάτι άλλο. Είναι αυτό το οποίο μας έχουν οδηγήσει, και ενώ είχαμε να δούμε το πώς θα ξεπεράσουμε άλλα προβλήματα με το ΦΠΑ που είναι πιο λίγος όντως σε διπλανές χώρες και πώς θα ανταπεξέλθουμε εμείς επιχειρηματικά με αυτές τις χώρες και πώς θα έχουν το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων και πώς η οδοντιατρική είναι ένα ακριβώς σπόρο για τον πολίτη, ξαφνικά βρισκόμαστε το απίνης και έχουμε να ξεκινήσουμε από το σημείο 0. Από το σημείο 0, γιατί ενώ λέγαμε ότι η Ευρώπη στην οποία συμφωνήσαμε τελικά να είμαστε είναι η Ευρώπη της διακίνησης των ιδεών, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας και όχι η Ευρώπη των ευρώ και του ευρώ και των τραπεζών, ξαναγυρνάμε στο ότι ξαφνικά βλέπουμε ότι είναι η Ευρώπη των τραπεζών. Από δικά μας λάθη. Ναι, υπήρχαν θεσμικά λάθη. Πολύ σωστά το έθεσε ο υπουργός μας και ξέρουμε όλοι ότι ήταν από τους προτεργάτες της μάχης που δόθηκαν για τη θεσμική αναβάθμιση και το πόσο σωστά δούλεψε για το ευρωπαϊκό σύνταγμα. Αλλά αυτά γίνονται από μέσα και όχι από προσπάθειες οι οποίοι ασυντόνιστα προσπαθούν να μας βγάλουν έξω. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα να πω ότι περασμένη εβδομάδα η Ευρώπη γιόρτασε όντως την επέτειο της μάχης του Βατερλό. Το οποίο Βατερλό είναι πολύ κοντά και σε Στρασβούργο και σε Βρυξέλλες, όπου είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα. Όπου μια διαμάχη της Ευρώπης τελικά κατέληξε σε μια συμπόρευση όλων των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Ας μην δώσουμε ευκαιρία, αγαπητοί φίλοι, να γιορτάσουν κάποιοι κατά το αρχαίο ελληνικό, την αρχαία ελληνική τραγωδία, να τους δώσουμε εμείς την ευκαιρία με αυτό που δώσαμε σαν πολιτισμό την τραγωδία, να τη ζήσουμε εμείς την τραγωδία. Και κάτι τελευταίο, το οποίο βέβαια φεύγει από τα όρια της οδοντιατρικής, αγαπητέ Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την προσοχή και για την αναμονή που δείχνετε στον χρόνο που καταναλύσω, αλλά πρέπει όλοι να δούμε κάτι το οποίο κρύβεται πίσω από τις κοκκίνες πολλές φορές. Βλέπω εδώ όντως εκλεκτά με Έλληνες μειονότητες εξαιρετικούς φίλους, ότι εδώ καυχόμεθα ότι είναι ίσως από τα μόνα μέρη της Ιφηλίου που έχουμε τόσο ειρηνική συνύπαρξη με τη μειονότητα. Σκεφτείτε ότι σε όλα τα μέρη δίπλα μας καίγεται ο τόπος όπου υπάρχει μειονότητα. Ας μην δώσουμε ευκαιρία σε κάποιους, είτε φεύγοντας από αυτό το αποκούμπι που λέγεται Ευρώπη, είτε
ούτε δικάζοντάς μας αυτή την ησυχία που έχουμε εδώ να την προβοκάρει. Και εγώ έχω ένα μεγάλο προβληματισμό πώς γίνεται η εχθρή της μειονότητας, και ξέρετε όλοι ποιους εννοώ, με τα μαύρα χιτόνια να συμπορεύονται σε αυτές τις εκλογές μαζί της. Ευχαριστώ πολύ.